Τα δύο ανήλικα παιδιά, οι γονείς τους και ο παππούς της οικογένειας φτάνουν ασφαλείς στο σημείο. Μα έχει κάτω, είναι φυτόρια. Οι δικοί τους άνθρωποι τους περιμένουν. Με δάκρυα στα μάτια τους αγκαλιάζουν και ανακουφίζονται. Βρέξε μπόλικο, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Έκανα βόλτες γύρω-γύρω. Ξέραμε που θα έρθουν και έρθανε, μας βοηθήσαν, ευχαριστώ πολύ. Από τις 7 το πρωί η οικογένεια ήταν παγιδευμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Η επιχείρηση του ΕΚΑΒ ξεκίνησε λίγο πριν τις 8 το πρωί. Η πρώτη διασωστική βάρκα δεν μπορούσε να πλησιάσει πολύ το σπίτι γιατί τα νερά ήταν ορμητικά. Χρειάστηκε να επέμβουν με δεύτερη βάρκα οι άνδρες της ΕΜΑΚ προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διάσωση. Πλησίασαν στο σπίτι, φόρεσαν σωσίβια στα μικρά παιδιά ηλικίας μόλις 3 και 4 ετών και ξεκίνησαν για να επιστρέψουν σε ασφαλές σημείο. Έπρεπε οι άνθρωποι να εξασφαλιστούν ότι δεν θα έχουμε κανένα ατύχημα, ούτως ή άλλως το οχήμαρος ήταν ορμητικός. Και καθυστερήσαμε λίγο για προκειμένου να τους βγάλουμε έξω μια μεγάλη ασφάλεια. Η πρωτοφανής καταστροφή, εφάμιλη του 1968, που πήρε για τη γέφυρα ο ποταμός. Είναι όλη τη Ελλάδα του Πύρου, όπως βλέπετε, πλημμυρισμένη και κατεστραμμένη από τα Λουσικά μέχρι τη θάλασσα. Επειδή τα καιρικά φαινόμενα και χθες και σήμερα, αλλά και αυτά που προβλέπονται από την ΕΜΗ, είναι πολύ δύσκολα για τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Παρακολουθούμε και το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τα ποτάμια μας και τις πλημμύρες. Ο βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος κατήγγειλε πως οι αρχές ήταν απροετοίμαστες, ενώ ζήτησε ακόμη και την παρέτηση των υπευθυνών. Σήμερα μπορεί να ήρθαμε πολύ μόνο για φωτογραφίες. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ή να σχολιαστεί το γεγονός ότι δύο φορές χρειάστηκε να φέρουν βάρκες της πυροσβεστικής και να μην έχουν ούτε κουπιά. Να ζητάνε κουπιά για τη βάρκα διάσωσης από τους αγρότες. Είναι ντροπή. Κάποιος πρέπει να παραιτηθεί. Όσοι ήρθαν για φωτογραφίες έμειναν μακριά. Όσοι ήρθαν προκειμένου να συνεισφέρουν να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ήσαν κοντά και αυτούς ευχαριστούμε. Όλα συνέβησαν πάντως εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Πύρου. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν το φαινόμενο αυτό με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι περιοχές στις όχθες του ποταμού Πύρου.